έχουμε. Έχουμε ράδιο Αρβίλα. Τελευταία εκπομπή για τη σεζόν, βεβαίως. Έχουμε φέει το μυστικό. Η Αρβίλα, βέβαια, πάντα νωρίς τελειώνουν. Ναι, πιο νωρίς από τους άλλους τουλάχιστον. Έχουμε το μυστικό της Αποτιμένης. Γελάς, Ελεάδα. Και το μήνυμά τους, τι θα κάνουν του χρόνου. Συνεχίζουν ή όχι. Ωραία. Κάποιοι συγκεκριμένοι συμπολίτες μας έχουν δεχτεί ίσως το πιο ισχυρό χτύπημα από τον Ένφια. Στο Σφυρί βγάζουν τα νησιά τους πολλοί ιδιοκτήτες λόγω Ένφια και υψηλής φορολογίας. Συνέλληνα, μπορεί να έχασες τη δουλειά σου, το σπίτι ή την αξιοπρέπειά σου. Όμως σκέψου, υπάρχουν άνθρωποι που έχασαν περισσότερα. Επικοινώνησε τώρα με τα νησιά χωρίς Ένφια, το χαμόγελο του νησιού. Ιδιοκτήτη νησού, μη σκύβεις το κεφάλι, εμείς να το πληρώσουμε τον Ένφια χαλάλι. Κυρίες και κύριοι, επιτέλους ο χαρούμενος, ο ευχαριστημένος Τσουκαλάς. Έλα φίλε μου. Ακούτε. Βέβαια. Μόνο Ολυμπιακός. Μόνο. Μόνο. Καλό βράδυ. Να είσαι καλά. Μπράβο ρε φίλε. Είσαι λιτός και περιεκτικός. Ναι. Αυτό που λένε μια κουβέντα χίλιες λέξεις. Ο Άδωνης Γεωργιάδης συνεχίζει με εκπληκτικά πολιτικά επιχειρήματα εναντίον του ΣΥΡΙΖΑ. Σε μια χώρα που έχει καταφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ να βρέχει ακόμα και αρχές Ιουνίου. Σε εσάς δεν έβρεχε το Μάιο δηλαδή. Δεν έβρεχε το Μάιο. Δεν θα φτιάξουν, είναι απίθανη τύπη. Ενώ ο Γιώργος Παπαδάκης συνεννοήθηκε εδώ με τον άνθρωπο ότι δεν πρόκειται να αποκαλύψει το επίθετό του. Και θα το σεβαστεί. Καλημέρα σας κύριε Θάνο μου, καλημέρα. Τη λέμε μόνο το μικρό σας όνομα, δεν ανάγκη να πούμε επώνυμα. Καταρχήν το επίθετό μου είναι Θάνος και έχει το όνομά μου. Μιλάει στην κάμερα για την περιπέτεια της φιλενάδας της. Αλλά είναι από αυτές που το μυστικό το παίρνει μαζί της στον τάφο. Ναι. Τα έχει 400 η γυναίκα. Τα λεφτά της πήρε πολλά. Την πήρε, ναι. Άντε, τώρα δεν θέλω να το πω, σας το πει η ίδια. Όχι, όχι. Είχε μέχρι 18.000. Είχε τα εγγόνια της και για την κηδεία της περιπέτεια αυτά. Δείτε τι τραβάει το αρσενικό πουλί και στο ζωικό βασίλειο. Τι ώρα ήταν αυτή που γύρισες χθες? Σε περίμενα και είχα σκάσει από την αγωνία. Μήπως έπαθες τίποτα? Μήπως επέτυχε κανένας κυνηγός και εσύ τίποτα? Άφαντος! Και μπήκες στη φωλιά και δεν είπες κουβέντα. Έλα εδώ! Όταν σου μιλάω, δεν θα μου γυρνάς εμένα την πλάτη. Θα σου βγάλω τα πούπουλα ένα-ένα. Όμως το συγκεκριμένο βίντεο δεν ταιριάζει απόλυτα και κάπως έτσι. Υπάρχει Ελλάδα του χάου! Υπάρχει Ελλάδα της αναρχίας, της τρομοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ! Θέλω το πακέτο με τους αρχαίους Έλληνες γραφείς! Θέλω το πακέτο με τους αρχαίους Έλληνες γραφείς! Τώρα, σχετικά με την επόμενη σεζόν, ό,τι και αν αποφασίσουμε τελικά, σίγουρα ακόμα και σπάνια να συμβαίνει, το ράδιο Αρβίλα θα χτυπάει τη τηλεοράση σας τη στιγμή που πρέπει να τις χτυπήσει. Πως για να σε βρω θα πρέπει φτερά να έχω και πως για να πιω απ' τα χείλη σου θάλασσες να ταξιδέψω. Τι ωραία φωνή. Είναι το πρόσωπο των ημερών. Είναι το πιο hot πρόσωπο αυτή τη στιγμή, Μαρίνα Σάτι, με τη Μάντισα. 7 εκατομμύρια views σε λίγες μέρες. Μπράβο, αλλά δεν είναι εύκολο, γιατί δεν συνεντεύξεις. Εντάξει, είναι λίγο πιο αναλλακτική. Ήταν και στο Μάντουκο και είναι λίγο πιο αναλλακτική. Βγαίνει μόνο και τραγουδάει. Ναι. Δηλαδή, δεν είναι συνεντεύξη. Το κορί. Ναι. Πολύ καλή. Και μπράβο στο ράδιο Αρβίλα, ωραία εκπομπή. Και καλό καλοκαίρι. Και καλό καλοκαίρι. Ναι, να σας πω όμως κάτι, εμείς γελάμε. Αλλά αυτό που θέλω να πούνε ότι είναι μια εκπομπή η οποία όταν υπάρχει λόγος. Χτυπούν για να πούνε κάτι. Ναι. Εγώ διαφωνώ. Εντάξει, θα έπρεπε να είναι κάθε εβδομάδα. Είναι τόσο αγαπητοί στον κόσμο. Δεν κακό να του βλέπουμε κάθε εβδομάδα και να είναι έτσι που ξεσκυνήγει πότε θα βγουν οι ραντεβού. Και εμένα μου αρέσουν αυτά τα εβδομάδα. Τους γιατί να βγαίνουν δηλαδή κάθε δύο ή κάθε τρεις εβδομάδες. Έλα, πήρε παιδί μου, αν γίνει κάτι σημαντικό ναι. Στην πολιτική σκηνή οτιδήποτε, τότε θα βγουν και θα πούνε. Εντάξει, ακόμα και μέσα στο καλοκαίρι να είναι αυτό θα το κάνουν. Το αυτό θέλω να σου πω. Δηλαδή 15 Αύγουστο θα δει τον κανάκι live. Με τίποτα ο κανάκι. Εδώ. Με τίποτα.